ξεχνάμε τα μεγάλα ζητήματα. Και ένας άλλος φίλος μας, καλημέρα Στέλιο μου, με αφορμή αυτό που είπαμε ότι δεν επιβεβαιώνεται, μάλλον επιβεβαιώνεται ότι είναι, Ουκρανοί έριξαν με αντιεροπορικά βλήματα να εξουδετερώσουν εισερχόμενο ρωσικό πύραυλο. Λέει, ξέρετε πόσες συγγνώμες πρέπει να ζητήσετε για παραπληροφόρηση. Ρε λεπαιδιά, Στελάρα, εδώ έγινε χαμός. Όλη η ανθρωπότητα, όλοι οι ηγέτες οι Ευρωπαίοι χτες το ρυβηθήκανε. Έκτακτη σύσκεψη του ΝΑΤΟ. Οι G20 θα το συζητήσουν σήμερα. Να ζητήσω εγώ συγγνώμη γιατί δεν ήξερα ότι ήταν ρωσικό τα βλήματα που ρίξανε τον τα βλήματα που ρίξαν το ρωσικό πύραυλο. Έχουμε συγκεκριμένες ενημέρωσης και από αυτές τις ενημερώνουμε, Γιώργο. Ο μοναδικός δημοκράτης, ο Στέλιος. Πόσες φορές τις παρέες τελευταία δεν συζητάμε. Με το Στέλιο τα τώρα εγώ. Τι γίνεται, παιδιά. Στελάρα μου, Στελάρα μου. Γιώργο. Λέγε. Στελάρα. Καλά. Λοιπόν, πόσες φορές έχουμε πει Στελάρα. Και ο Στέλιος θα το έχει συζητήσει αυτό με την παρέα του. Αν το κινητό μου παρακολουθείτε, θα το μάθουμε τώρα, Γιώργο. Δηλαδή υπάρχει τρόπος, υπάρχει τρόπος. Θα δούμε τώρα αν παρακολουθεί το κινητό μας. Τώρα, όχι. Αν υπάρχει τρόπος να μην παρακολουθείτε το κινητό μας. Λοιπόν, Νίκος Βασιλάκος, καλώς τον. Γεια σου φίλε μου. Γεια σας, γίνεται, τι όλα κάνετε, καλά. Όλα καλά. Είσαι. Λοιπόν, τι θα μας δείξεις τώρα. Από εδώ θα κοιτάμε και θα μας τα δείχνεις όλα στη γιγαντοοθόνη. Πάμε. Περίμενε. Λοιπόν, θα δείξουμε δύο πράγματα. Ναι, για πες. Το ένα είναι πώς παρακολουθούμε τα αντικείμενά μας. Ναι. Πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Θα σου πω ότι χτες δυστυχώς σήκωσαν το αμάξι του αδερφού μου από το χολαργό κάτω από το σπίτι. Ναι. Ξαφανίστηκε το αμάξι. Ναι. Είχε μέσα κάτι να το παρακολουθεί το αμάξι. Όχι. Μπορείς να βάλεις αυτό. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα σύστημα, ναι. AirTag, το οποίο το βάζεις και παρακολουθεί το αντικείμενο που θες σε όλο τον κόσμο. Το δεν χρειάζεται τίποτα αυτό άλλο. Κάπου. Το κολλάς, το βγάζεις και το κολλάς. Βγάλ το με τα δάχτυλά σου, αφού είσαι star. Τράβα το έξω. Ωραία, αυτό λοιπόν, το πραγματάκι που το παίρνεις. Αυτό το πράγμα, όπου και να το βάλεις, ακολουθεί για πάντα. Όλη σου την, ό,τι έχεις, την τσάντα σου. Θες την τσάντα σου, θες το αυτοκίνητό σου, θες το παιδί σου που το πάει εκδρομή στο εξωτερικό. Μου πες μου πώς θα μπορέσω να το προστατεύσω από κακόβουλα λογισμικά, κάνοντας ένα βηματάκι πίσω για να βλέπουμε ό,τι μας δείχνεις. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε. Απόρριτο και ασφάλεια, το βλέπετε. Στις ρυθμίσεις. Στις ρυθμίσεις. Ναι. Απόρριτο και ασφάλεια. Μπήκα μέσα. Ναι. Πάω κάτω-κάτω. Πιο αργά κάντο να το καταλάβουμε. Περίμενε. Έλεγχος ασφάλειας, πού πας. Κάτω. Λειτουργία απομόνωσης. Αυτή εδώ την επιλογή. Πάτα το. Το πάτησε. Τέλεια. Λειτουργεί από μόνος της. Αν ενεργοποιήσεις αυτό, δεν μπορεί κανένας να σε ακούσει. Δεν μπορεί ούτε να σου φυτέψει Predator. Τίποτα. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Όχι. Γίνεται μόνο σε όλα τα κινητά τηλέφωνα ή σε είναι... όλα τα κινητά, ναι. Σε οποιαδήποτε μάρκα Γιώργο, να είναι. Μπες και σε Android να το κάνεις. Και σε iPhone. Σε όλα τα κινητά. Ναι. Άρα λοιπόν με ένα απλό τέτοιο πάτημα. Το ξαναδείξουμε. Δεν μπορεί να σου παρακολουθήσει. Ρυθμίσεις. Μπαίνει στις ρυθμίσεις. Πήγαινε πίσω να το ξαναδείξουμε. Ρυθμίσεις. Πάμε. Μπαίνουμε το μέσα. Παίρνω εντελώς από την αρχή. Λοιπόν. Εντελώς από την αρχή. Νάτες. Πάμε. Ρυθμίσεις. Πατάμε εδώ. Το γρανάζι. Φύγαμε. Το πάτησες. Μπαίνω μέσα στο γρανάζι. Κάτω. Υπάρχει απόρριτο και ασφάλεια. Το ρίχνεις. Νάτο. Ωραία. Εδώ κάτω, λέει λειτουργία απομόνωσης. Πάτα τη. Και τέλεια. Πατάς ναι. Πατάς ναι και πρόσεξε. Σου λέει ότι είναι προαιρετική, το κάνεις αν είσαι στόχος, είσαι σε ετοιμότητα να το ενεργοποιήσεις. Μου γιατί χαλάει κάνει... κάτι από τις άλλες λειτουργίες του κινητού. Δεν σου χαλάει κάτι, απλώς σε ενημερώνει. Δηλαδή ναι. Πρόσεξε, αν πατήσουμε κάτω που λέει ενεργοποίηση, το βλέπεις. Να το πατήσω. Ενεργοποίηση της λειτουργίας. Ορίστε. Τέλεια. Μάλιστα. Τι σου λέει τώρα. Ότι όταν το iPhone βρίσκεται σε λειτουργία απομόνωσης, όλα περιορίζονται για λόγους ασφαλείας. Εγώ μπορώ να το λειτουργήσω το άμα δηλαδή, έχω πατήσει. Έχεις εδώ τον Γιώργο που είναι απρόσεκτο παιδί και άταχτο. Μάλιστα. Ναι. Μπαίνει σε ένα site. Ναι. Και του έχουμε πει, Γιώργο, δεν θα πατάς OK, Γιώργο μου, παντού, ναι. Γιατί υπάρχει από εκεί κρύβεται κοριός. Ναι. Μάλιστα. Δεν μπορεί να πατήσει OK με τη λειτουργία απομόνωσης. Εγώ όταν μπω σε αυτή την εφαρμογή για να μην με πιάνει το Predator, ναι. Μπορώ να πάρω τη γυναίκα μου, να πάρω τη Μαρία, μπορείς. Να λειτουργεί κανονικά το τηλέφωνο μου. Μπορείς, δεν λειτουργεί κανονικά. Κάτι άλλο τώρα να σου ρωτήσω εγώ. Ναι. Δεν το έκανα αυτό. Πώς θα καταλάβω εγώ ότι είναι μολυσμένο το τηλέφωνο μου και έχει μπει το Predator και με παρακολουθεί. Λοιπόν, ορίστε. Έχεις λοιπόν τη Μαρία και τον Νίκο και σου λένε να μην είσαι άταχτο παιδί και εσύ παρόλα αυτά δεν προσέχεις το κινητό σου. Μάλιστα. Δεν το προσέχεις. Έχουν παιδί πει μου, λοιπόν. Μιλάμε στο πώς θα καταλάβω εγώ. Περίμενε, μιλάμε ναι. Στο τηλέφωνο. Μισό λεπτό. Πώς θα καταλάβω εγώ ότι έχουν μπει μέσα και με παρακολουθούν. Τώρα θα σου πω. Θα ανοίξεις λοιπόν ναι. Το κινητό σου, ναι. Να το δείχνουμε κιόλας. Ναι, 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 και η πρώτη δουλειά. Έλα να το δείχνω στο δικό μου. Ναι. Λοιπόν, η πρώτη δουλειά που θα κάνετε, παιδιά, είναι να δείτε τις εφαρμογές. Πρέπει να τις κοιτάς τις εφαρμογές, Γιώργο μου. Ναι. Γιατί την ώρα που κοιμάσαι εσύ στο κομωδίνο και αφήνεις το κινητό σου, τι συμβαίνει. Τι.
Έρχεται κάποιος κακόβουλος και σου φυτεύει μια εφαρμογή παρακολούθησης. Την ώρα που κοιμάται ο Γιώργος. Την ώρα που κοιμάται. Ναι. Γιατί μην κοιτάς εσύ που έχεις καλή σχέση με τη γυναίκα σου. Τι μπορεί να παρακολουθήσει δηλαδή. Τα πάντα παρακολουθεί. Αν σου φυτεύσει εφαρμογή στο κινητό, μπορεί να παρακολουθήσει τα πάντα. Άρα η πρώτη δουλειά που κάνουμε είναι να τσεκάρουμε το κινητό μας και να λέμε. Αν μήπως έχεις υπάρχει. Αφήνεις το τηλέφωνο στο σπίτι. Δεν γίνεται αυτό. Ερώτηση. Μιλάω με τον Γιώργο πολλές φορές. Ναι. Μπορεί να μιλήσω με τον Γιώργο και την ώρα που μιλάμε να ακούσουμε κάτι κύματα, κάτι νερά και να κλείσει το τηλέφωνο. Όταν συμβεί αυτό, ναι, θα μου κάνετε και δύο επανεκκίνηση στο κινητό. Το κλείνω και το ξανανοίγω. Ναι, αλλά θα κάνεις και κάτι ακόμα. Κάνεις επανεκκίνηση στο κινητό. Μετά θα μου ελέγξεις αν έχεις την τελευταία έκδοση κινητού, Γιώργο. Δηλαδή θέλω να έχεις αναβαθμίσει. Λοιπόν, άκου, θα το δώσει άμα μου στοιχίσει 2 χιλιάρικα για να μην είναι κάθε τόσο λιγάκι που βγαίνει καινούργιο κινητό. Δεν σου στοιχίζει. Δεν θα πάρεις καινούργια συσκευή. Θα δεις ότι έχεις το τελευταίο λογισμικό. Αναβάθμιση. Λοιπόν, στο κινητό που έχεις μια χαρά είναι το κινητό, το βλέπω, εγκρίνεται, περνάει. Άρα λοιπόν και μπορώ να καταλάβω εάν με παρακολουθούν για τα χράτσα χράτσα χρούτσου. Και μπορώ να αποκλείσω το τηλέφωνό μου. Και θα το κάνεις. Αν ακούσει κάποιος. Αυτοί δηλαδή τώρα που είναι στις λίστες δεν το είχαν κάνει. Το είχαν κάνει και πρόσεξε τι γίνεται. Βλέπεις ότι ακούγεται σαν κασέτα. Αυτό είναι ο ήχος. Σαν κασέτα τι θα ακούσει ένα. Αυτό. Γιατί? Γιατί αυτό το ονομάζουμε ενδιάμεση επίθεση. Δεν μου λες. Εγώ το έχω το τηλέφωνο και κοιμάμαι. Ναι. Δεν έχω κάνει όλα αυτά που λες. Ναι. Αυτό γράφει και εικόνα. Γράφει και εικόνα, βέβαια, έχουν έλεγχο και τη κάμερα. Δηλαδή, δεν γίνεται να μου έχετε. Κατζού, και όχι μόνο αυτό. Να σας πω κάτι άλλο. Με το που μιλάς, δυστυχώς αποστέλει τη συνομιλία σου σε αυτόν που σε παρακολουθεί. Και όλα αυτά και γιατί. Εικόνα. Ναι. Και εικόνα. Και εικόνα στέλνει, γι' αυτό θα μου κλειδώνετε το κινητό. Μας ακούτε? Όλοι θα κλειδώνετε το κινητό. Δεν γίνεται τι να μου είσαι ξεκλείδωτο. Δεν γίνεται κινητό. Να μου είσαι ξεκλείδωτο το κινητό. Δηλαδή, just a moment. Είμαι σίγουρος. Θα δισκίσω την τεχνολογία. Είμαι σίγουρος ότι αν ανοίξα το κινητό του, δεν το έχει κλειδωμένο. Δεν το έχω κλειδωμένο. Ντροπή, Γιώργο. Γιώργο. Όχι, πρέπει να βάλω και κωδικό για να μπω. Κωδικό. Γιώργο. Άρα κλείνουμε, πρόσεξε να κλειδώσει το κινητό και να κάτσε, κάνουμε τεστ. Όταν είσαι στο κρεβάτι, κλείνουμε το κινητό. Δεν το έχει. Μα λέει ψέματα. Δεν το πιστεύω. Γιώργο, τι είναι αυτά. Κωδικό τώρα. Βάλ το κωδικό. Δεν γίνεται. Βάλ το κωδικό. Με πρόδωσε. Δεν μου λες τώρα κάτι άλλο. Εάν εγώ κοιμηθώ και το βράδυ το κλείσω το κινητό. Ναι. Πάλι με παρακολουθούν με κλειστό το κινητό. Ένα λεπτό γιατί έχω παθεί ένα καρδιακό. Έχεις ξεκλείδω το κινητό. Ναι. Άστο στην άκρη. Μα αυτό. Δεν είναι στη λίστα όμως. Λοιπόν, δεν είσαι στη λίστα. Τώρα, είναι στη λίστα. Αυτά που λέω, συγγνώμη. Με πόσους υπουργούς μιλάς τη μέρα, Γιώργο μου. Μιλάς για να τους κλείσεις καλεσμένους. Γιώργο μου. Λοιπόν, άρα. Εάν το κλείσω το κινητό τώρα, σου λέω εγώ. Ναι. Με κλειστό κινητό. Απενεργοποίηση. Τώρα απενεργοποιώ. Πάλι τον Predator που να με πιάσει. Σε βλέπει που είσαι. Σε βλέπει που είσαι. Και λες εσύ. Α, είμαι στη Μεγάλη Βρετανία και έχω συνάντηση. Και συμπτωματικά ο άλλος που είναι μαζί σου έχει ανοιχτό κινητό. Τον παρακολουθήσαμε. Τα είδαμε όλα. Δηλαδή μπορούμε να θεωρήσουμε. Μαζί του ανθρώπου στο κολονάκι. Ναι. Στο κολονάκι. Του Βαγγέλη. Του Βαγγέλη. Να θεωρήσουμε ότι είμαστε όλοι στόχοι. Αν δεν το κινητό, μπορεί να δει αν παρακολουθείτε. Τιμή μου. Τώρα. Ένα λεπτό. Αμέσως, επί τόπου. Πώς θα το καταλάβει. Πάρα πολύ εύκολα. Το κωδικό μου. Ξεκλείδωσε το. Ξεκλειδώνουμε το κωδικό που σημαίνει ότι το κορίτσι είναι προστατευμένο. Το πρώτο που κοιτάω, θα μπω με στις ρυθμίσεις σου και θα δω. Ναι, Νίκο. Άμα δω ότι και εσύ είσαι άταχτη, όχι ρε Μάρια. Δεν μπορεί. Ρε παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή τώρα. Εδώ. Ένα λεπτό. Τσάμπα κουβαλά στο Βασιλάκο εδώ μέσα. Εδώ. Κοίτα τι έχω εγώ. Τι έχει κάνει η Μαρία να μου πεις. Μπράβο Γιώργο. Μπράβο Γιώργο. Έβαλε κωδικό. Αναβάθμιση. Να σου πω. Εδώ θέλω ενημέρωση λογισμικού. Μάλιστα. Δεν έχω κάνει. Και αν δεν έχω κάνει, τι πειράζει, Νίκο. Αγάπη, λοιπόν, σε παρακολουθούν σίγουρα. Είναι σίγουρο. Κάτσε, Νίκο. Είναι, άκου, δεν έχεις βάλει. Κάτσε, Νίκο. Να σου δείξω κάτι. Συνάδελφοι μου στέλνουν μηνύματα. Λοιπόν, για να σας πω κάτι. Μου στέλνετε το Βασιλάκο λίγο στο γραφείο να μου πει δύο πράγματα. Λοιπόν, πρώτον, θα το ενημερώσω. Δεν έχεις τη λειτουργία απομόνωσης. Αυτό που δείξαμε. Νίκο. Δηλαδή, Νίκο, θα μου ενημερώσεις. Πάρ' τους κοριούς από εδώ. Κοργή, σε παρακαλώ, πάρ' το κοριό. Θα μου ενημερώσετε τα κινητά σας. Και θα βάζετε λειτουργία απομόνωσης. Τέλος. Δεν ήμασταν καλά, παιδιά. Λοιπόν, κάτσε και θα τα συνεχίσουμε. Θα μας πεις κι άλλα και θα έχουμε απορίες. Έχω σίγουρα να πω το καλημέρα, Ελλάδα αναβαθμίστηκε. Τέλος. Αναβαθμιστήκατε. Λοιπόν, περνάτε. Δηλαδή, τώρα να σου έρθει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, να έρθει τώρα ο κύριος Πιερακάκης, σε περνά όλα τα τεστ. Κύριε Βασιλάκο, περάστε, σας παρακαλώ. Σας και τα λέμε μετά. Γεια σας. Έγινε, γεια σας. Φιλιά. Λέει καλημέρα, Γιώργο. Σε βλέπω καμιά μέρα να σου έχουν εικόνα που κάνει στριπτής. Εγώ να κάνω στριπτής. Εδώ είναι η Μαρία. Εμένα τι να δούνε. Σύνδεση με Πολυτεχνείο.
Θα συνδεθούμε με το Πολυτεχνείο. Έφτασε μόλις ο Αλέξης Τσίπρας εκεί. Είναι και ο Λάζος Μαντικός. Βλέπουμε και τις εικόνες. Ο Αλέξης Τσίπρας για κατάθεση Στεφάνου. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα κυλήσουν ήρεμα. Και δεν είναι ώρα για επανασχόληση.